Επέτρεψέ μου να επιστρέψω λίγο στο θέμα που έθιξε πριν. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνεις πίσω από το διάστημα. Τώρα ετοιμάζεται ένα πείραμα στο οποίο θα εκτυπώνουν καρδιές στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα φέρουν το μόσχευμα πίσω και δεν θα πεθαίνουν άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στη Γη λόγω της βαρύτητας. Άντε ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι του Zero Gravity στη Γη. Δηλαδή, θα φτιαχτεί πιο γρήγορα, δηλαδή, αν είναι σε zero gravity. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι, θα είναι και πιο σταθερό. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να το εκτυπώσουμε στη Γη και εντός εισαγωγικών λιώνουν τα κύτταρα από μόνα τους. Αυτό είναι το κομμάτι, λόγω της βαρύτητας. Μάλιστα. Επειδή είναι πολύ μαλακή η ιστή τους. Ναι, οπότε το διάστημα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ στη Γη. Όλο το ίντερνετ. Σκέψου τώρα, ίντερνετ μέσω δορυφόρων. Χωρίς να χρειάζεσαι κεραίες, χωρίς να χρειάζεσαι τίποτα, στην Αφρική. Mm. Δίνεις εκπαίδευση σε όλη την Αφρική. Το θέλει αυτό ο κόσμος. ο υπόλοιπος κόσμος που ελέγχει ίσως την εκπαίδευση, ξέρεις όλο αυτό το διαδίκτυο. Φαίνεται ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα όμως. Δηλαδή, εκεί θα πάει. Άρα δεν είναι στο χέρι τους, λες. Ακριβώς. Είναι τόσο μεγάλη και ανεξέλεγκτη πορεία της τεχνολογίας που κάποια στιγμή δεν θα είναι στο χέρι τους. Ναι, ναι. Και του συμφέρει, όλους μας συμφέρει να είναι καλύτερες συνθήκες στην Αφρική. Δεν το συζητάω. Συμφωνώ. Απλά έχω την εντύπωση ότι μερικοί δεν το θέλουν. Μπορεί να είμαι εγώ περίεργος. Αυτή τη στιγμή στην Αφρική, σε πολλές χώρες, θα δεις την καλύβα και δίπλα να χτίζουν ουρανοξύστες, οι οποίοι δεν κατοικούνται, αλλά είναι στο πλάνο για να γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Οπότε αρχίζει και αλλάζει. Πάρα πολύ όλο αυτό.